Πάμε τώρα στον αρχηγό της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη, να μας σχολιάσει τα, τα νέα στοιχεία ε, της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν πώς είδατε τα δύο σχέδια που παρουσιάστηκαν από, την... από τον Πρωθυπουργό αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη. Το ένα για τις οικιστικές τρευλώσεις και το άλλο για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Ναι. Ε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν έπρεπε να προηγηθεί η καταστροφή για να ανακοινωθούν τα σχέδια. Έπρεπε τα σχέδια ένα συνετός πρωθυπουργό από τον πρώτο μήνα που αναλαμβάνει να τα δρομολογεί. Γιατί αν περιμένουμε να πνίγεται ένα καράβι για να ασχοληθούμε την αναψυπλογία ή να πέφτει ένα αεροπλάνο για να κοιτάξουμε τις αερομεταφορές, οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Το πω αυτό, δηλαδή. Υπάρχει μια... Πρέπει να προλαβουμε όμως και άλλους στεκρούς στο μέλλον. Και Αυτά βεβαίως. θα θεωρείτε επαρκή ή πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Εγώ θεωρώ ότι οι αλλαγές που πάνε να κάνουν, εισμέν του οικισμούς, ας πούμε, για το θέμα των αυθερέτων... Και, και της πολιοδομίας. Είναι ενθερμό. Είναι θερμό. Γιατί το λέω αυτό είναι θερμό. Διότι τα αυθαίρετα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο τώρα. Δεν, δεν μπορείς τώρα έτσι εύκολα με μια σπάτουλα να πει το λίνο. Έχει τεράστια γραφειοκρατία και συμφέρον. Η γραφειοκρατία είναι 100 και πλέον ετών υπόθεση. Είναι πρωθυπουργοί που έχουν χτίσει σε... Παραλίες που απαγορεύεται, προστατεύει το σύνταγμα της παραλίας. Εφοπλιστές που έχουν καταλάβει με περίφραξη την παραλία και συγχρόνως έχουν κάνει και λιμενοβραχίονες να προσορμίζονται πλοία. Άρα ανησυχείτε για το αν θα προχωρήσουν, αλλά συμφωνείτε ότι πρέπει να προχωρήσουν. Πρέπει να προχωρήσουν, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει δύναμη να προχωρήσει μια κυβέρνηση με 152 έδρες στον τέταρτο έτος της θητείας της και εν εκλογών. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γίνεται πολύ κουβέντα για την διαχείριση της φωτιάς. Θεωρείτε ότι μια άλλη κυβέρνηση θα έχει διαχειριστεί καλύτερα, αποτελεσματικότερα την κρίση στο μάτι. Όχι. Όσο γνωρίζω την Ελλάδα, ήθελα πάντα αλλαγή πολιτικής και όχι αλλαγή προσώπων. Δηλαδή τώρα ο Μητσοτάκης θέλει να διώξει τον Τζίπρα, να έρθει αυτός. Αλλά να κάνει τα ίδια ίδια προετοίμαστοι θα είναι όλοι, χωρίς σχέδιο, φανφαρώνει και κάθε φορά που θα γίνεται μια συμφορά θα αναζητούν δικαιολογίε. Δεν φτιάνει ένα κράτος έτσι μέσα σε ένα μήνα, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργό. Θέλει βαθιές τομές. Ε, το πρώτο που λέω εγώ ότι πρέπει να γίνει σαν αρχηγός ενός κεντρών, να μην βάζουν δικούς τους. Να μην βάζουν. Αν ανελάμβανα εγώ να έχω την ευθύνη του 50% των υπουργών να ορίσω. Δεν θα έβαζα μόνο κεντρώου, μόνο δικού μου. Αν υπήρχαν τρει αξιόλογοι και στη Νέα Δημοκρατία, θα του ε, επέλεγα. Το επίπεδο και... τη πολιτική αντιπαράθεση μετά τη φωτιά θεωρείτε <κοί> ότι έχει κρατηθεί σε επίπεδα που δείχνουν κάτι ελπιδοφόρο για το μέλλον, ή υπάρχει μια ένταση η οποία δεν είναι. Το επίπεδο είναι χαμηλό, διότι ο ένα ζητάει εκλογέ και ο άλλος λέει κουραστικά θα εξαντλήσει και την τελευταία μέρα. Εσείς λέτε δηλαδή, εκλογές. ανάμεσα σε δύο, σε δύο τελείως αντίθετες νοοτροπίες. Ο ένας λέει θα με υποστείτε μέχρι και την τελευταία μέρα όσο και αν υποφέρετε, αυτό λέει ο Τσίπρας. Ο Δ. Μητσοτάκης λέει εκλογές αύριο το πρωί. Εσεί εσείς είσαστε υπέρ του να εξαντλήσει την τετραετία κυβέρνηση ή ότι πρέπει να γίνει. εκλογές. Είμαι υπέρ του να εκλογές. αλλάξει η, τακτη, η νοοτροπία τους, η τακτική τους σα είπα. Εγώ από την πρώτη μέρα που μπήκα στη Βουλή μετά αγώνα 40 ετών, πρότεινα οικουμενική. Γιατί πρότεινα οικουμενική. Ακριβώς γιατί ήξερα ότι θα έρθουν οι περιπέτειες. Οι μισοί στη Βουλή τώρα λένε τους άλλους μισούς προδότες. Πήγε για το Σκοπιανό ο Τσίπρας και υπέγραψε μόνος του. Χωρίς σύσκεψη αρχηγών, χωρίς άδεια της Βουλής. Γιατί. Να κάνει, αφού πιστεύει ότι ωφελεί ότι αυτό η συμφωνία που έκανε είναι ωφέλιμη, να κάνει αγώνα να πείσει στην πολιτική. Ποιο σπουδαίο είναι να πείσει από το να λε μονομερό ότι ωφελεί. Ε, μια που αναφέρεστε στο θέμα τη πυθού, ε, υπάρχει μπροστά μα η ΔΕΘ, η, έξοδος, η τυπική έξοδο τη 20 Αυγούστου και η ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, τι βλέπετε. Επικοινωνιακά τρίκ βλέπω. Mm -hmm θα πούν ψέματα. Υπάρχει η ΔΕΘ, χρησιμοποιείται από όλου για φανφαρονισμού και για ψέματα. Ωστόσο, το φθινόπωρο είναι πάρα πολύ κοντά πια. Εκεί θα κρυθούν το θέμα τη περικοπή των συντάξεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φοροελαφρύνσει που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργό. Αυτά πια. Και το θέμα τη περικοπή των συντάξεων, αφού το έχει ψηφίσει η Βουλή. Και αφού ήρθε εδώ ο Μοσκοβισή και λέει, πρέπει τη 15 Οκτωβρίου να επανεξετάσουμε το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα σε κάτι. Αυτή η διώση Γιατί... πιστεύετε ότι αφήνει ανοιχτό ή το κλείνει. Εξαρτάται από τα αποτελέσματά μας. Αν τα αποτελέσματά μας είναι ισχνά δεν θα γίνει ούτε καν συζήτηση και θα πρέπει να τηρήσουμε ακριβώς ότι έχουμε ψηφίσει στη Βουλή. Άρα αν, αν, αν όμως το έχουμε καλά αποτελέσματα θα μπορούσε να γίνει κάτι. Γιατί βιάστηκε και ο Τσίπρας να προσδιορίσει ότι θα πάει πιο πέρα η περικοπή. Θα Ενώ αν, γίνει. αν έφτανε η 15η Οκτωβρίου και είχαμε καλά αποτελέσματα, τότε θα είχε και το, χέρι, το μαχαίρι και το καρπούζι να κάνει κάτι. Ενώ τώρα ευχές και ελπίδε μόνο. Εάν φτάσουμε στη 15η Οκτωβρίου και τα αποτελέσματα υπερβαίνουν το 3,5% οι προβλέψει για το πρωτογενέ πλεώνασμα, ακόμα κι αν η Γερμανία και το Δούνο του επιμένουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί η περικοπή των συντάξεων, πιστεύετε ότι θα πρέπει το πολιτικό σύστημα ενιαία να προχωρήσει στην κατάργησή τους? Ε, το του. Εν συνεννοήσει με του δανειστέ. Δεν θέλω μονομερεί ενέργειε. το Δούνο του και η Γερμανία έχουν εκφραστεί. Ναι, προσέξτε όμω, ο λόγο που, που θέλουν να κάνουμε περικοπέ δεν είναι γιατί μισούν τον ελληνικό λαό και θέλουν να υποφέρουμε. Είναι γιατί πιστεύουν ότι αν τα καλά αποτελέσματα δεν βασίζονται σε επενδύσεις, παραβασίζονται μόνο στο στράγγισμα της κοινωνίας, δηλαδή της πίνης στο αίμα της κοινωνίας, αυτά δεν είναι καλά. Μα άμα κόψουμε δηλαδή, τις συντάξεις, Αν δηλαδή... η Ελλάδα, συγγνώμη, πεθάνει η Ελλάδα και δεν τρώμε φαΐ καθόλου, θα έχουμε μεγάλα πλεονάσματα. Αλλά τι αν τα κάνεις θα πεθάνουμε όλοι. Ε, ο σκοπό είναι να έχουμε πλεονάσματα μέσα από διαδικασίε σοβαρέ, δηλαδή με επενδύσει, με σχεδιασμό, με αισιοδοξία, με επιστροφή των χρημάτων από το εξωτερικό. Ε, φύγανε κάποια λεφτά στο εξωτερικό, γύρισε τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η περικοπή των συντάξεων όμω είναι φιλοεπενδυτική. Η περικοπή των συντάξεων. Ε, η περικοπή των συντάξεων γίνεται για να μην χρειαστεί να δανειζόμαστε. Ακούστε, μέχρι τώρα πώ πηγαίναμε, γιατί πτωχεύσαμε. Γιατί τα ταμεία ήταν ελληματικά και αναγκαζόταν η κυβέρνηση και δανειζόταν να καλύψει τα ελίματα. Αυτό δεν θέλουν οι ξένοι. Δεν θέλουν να βγαίνουμε στα, στη ζητιανιά για τις συντάξεις. Ε, τώρα, λέ, 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 ως... Λένε να κάνετε το σύστημα επαρκές ώστε να δίνετε συντάξεις. Γιατί δεν μπορούσε και επάπειρον να συνεχίζεται με δανεικά να ζει η χώρα. Μπορούσε... Ε, όλη αυτή την παράθεση... Δηλαδή, μην μη μη δημιουργούμε μάλλον την εικόνα ότι μας μισούν οι ξένοι. Mm -hmm. Ότι απεφάσαν οι ξένοι την εξόντωσή μας. Οι αριθμοί που έχουμε, τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν τέτοια τρομο... που τρομοκρατήθηκαν οι ξένοι. Σου λέει μέχρι πότε θα τους δίνουμε. Ε, με βάση σε όλα αυτά τα δεδομένα και την αντιπαράθεση που περιγράψατε προηγουμένως των δύο πόλων, ε, θα ήθελα να μου πείτε μια εκτίμηση για το πότε βλέπετε εκλογές και για το αν βλέπετε τώρα ένα σχηματισμό από τον Πρωθυπουργό. Ε, σας είπα, έχουμε δύο αντίθετες καταστάσεις. Τη μία είναι εκπροσωπή ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει και την τελευταία μέρα θα πάω Οκτώβρη του 19 για να κάνω εκλογές. Και ένα Μητσοτάκη που λέει αύριο το πρωί θα κάνει εκλογές. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο είναι σωστό. Και τα δύο αυτά είναι ακραίε. Ανασχηματισμό, βλέπετε. Καταστάσει. Εγώ τι πιστεύω, δηλαδή. Πιστεύω ότι αν γίνουν εκλογέ τώρα σύντομα, θα γίνει και το Σκοπιανό. Για να παγιδευτεί ο Μητσοτάκη. Δηλαδή, ε, ακούστε το Σκοπιανό. Να πετάξουν τον μπαλάκι σε αυτόν. Ε, δηλαδή. ε, βέβαια. Γιατί τώρα ο Μητσοτάκη έχει συμφωνήσει με τον Καμένο. Πριν γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή, να φύγει ο Καμένο. Θεωρείτε ότι υπάρχει συμφωνία με τσοτάκι Καμένου. Ε, ναι, το δηλώνει ο Καμένο. Ότι εγώ πριν γίνει η ψηφοφορία, σηκώθω να φύγω. Αυτό δηλώνει ο Καμένο συνεχώ. Για να σώσει τον εαυτό του. Προσπαθεί, αν μπορεί, που δεν νομίζω να μπορεί. Γιατί συνοδοιπορεί συνεχώ σε όλα τα μνημόνια και ο κόσμο δεν είναι εύκολο να το ξεχάσει. Δεν εξαρτάται μόνο από το μακεδονικό μία ψήφο. Ένα κομμάτι θα μπει στη Βουλή, όχι. Λοιπόν, τι φρονώ. Φρονώ ότι ο Τσίπρας, ε, είναι δύσκολο να υπομιστεί και το Σκοπιανό. Γιατί μόνο του το καθόρισε και παίρνει όλη την ευθύνη απάνω του. Θα κάνει πίσω, αφού λοιπόν ο Μιτσοτάκη. Όχι, θα κάνει πίσω. Θα πει του Μιτσοτάκη, αφού εσύ πιστεύει ότι δεν πρέπει να δώσουμε το όνομα, κάνουμε εκλογέ. Ανάλαβε εσύ, να δούμε η δεξιά που ποτέ δεν πήγε κόντρα στην Αμερικανική πρεσβεία. Θα γελιοποιηθεί ο Μιτσοτάκη. Διότι Μάλιστα. από τη μια θα έχει ότι δεν δίνει το όνομα, αλλά απ' την άλλη θα ξεβρακωθεί στους Αμερικανούς ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και θα κάνει κολοτούμπα και θα, σίγουρα θα υπάρξουν υπό το Σαμαρά βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία που θα φύγουν είναι. την εποχή εκείνη και εκεί ελπίζει ο Τσίπρας σε δεξιά παρένθεση. Μάλιστα. Δηλαδή ότι μπορεί μεν να κερδίσει τις εκλογές... Αλλά δεν θα να είναι επιμακρόν, θα πρόκειται για δεξιά παρένθεση. Κύριε Λεβέντη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.